Καλησπέρα σα κυρίε και κύριοι. Την ευχή ο Παναθηναϊκός με τον Πάοκ να ξανασυναντηθούν σύντομα στον τελικό του κυπέλου έκανε ο Γιάννη Αλαφούζο, ο οποίο σε σημερινή ραδιοφωνική συνέντευξή του υπογράμμισε του κοινού προβληματισμού που μοιράζεται με τον Ιβάν Σαββίδη και τη διαμόρφωση μια ευρύτερη συμμαχία για την εξυγίανση του ελληνικού ποδοσφαίρου την ανάγκη δημιουργίας μιας ισχυρής συμμαχίας για τη σωτηρία του ελληνικού ποδοσφαίρου από τη διαφθορά με πρωτοβουλία του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ τόνισε συνέντευξή του ο πρόεδρος ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος. Με τον κύριο Σαβίδι έχουμε εξαιρετική σχέση και τους ίδιους προβληματισμούς. Είναι διαφορετικό να υπάρχει μια φορά διαφθορά και άλλο να υπάρχει ένα σύστημα διαφθοράς. Η μόνη μα λύση είναι η ελληνική δικαιοσύνη και τα ποινικά θέματα. Και η UEFA προτρέπει προ αυτή την κατεύθυνση. Αν κάποιο παραβεί τον νόμο, υφίσταται συνέπειε. Υπάρχουν πολλοί ικανοί πρόεδροι ομάδων πλέον στη Super League, όπω ο κύριο Βελή, ο κύριο Πανόπουλο, ο κύριο Κοστούλα και ο κύριο Σπανό. Σιγά σιγά διαμορφώνεται μια συμμαχία. Ο κύριο Σαββίδη και εγώ είμαστε καινούργοι στον χώρο του ποδοσφαίρου. Οι συνεργασίε και οι όποιε λύσει προωθούμε θέλουν χρόνο. Νομίζω ότι υπάρχουν και αρκετά ποινικά θέματα που έχουν προχωρήσει και θα υπάρξουν εξελίξει. Υπάρχουν θέματα με του τιμένου πίνακε διαιτητών τι πλαστέ ενημερότητε, αλλά και οι έρευνε για τα στημένα παιχνίδια προχωράνε. Θα έχουμε δει και σύντομα. Η άριστη σχέση που διατηρεί ο Γιάννη Αλαφούζο με τον Ιβάν Σαββίδη φάνηκε από την ευχή οι ομάδε του να συναντηθούν στον φετινό τελικό του κυπέλου. Μακάρι να έχουμε έναν τελικό του Πάοκ με τον Παναθηναϊκό. Θα είναι ένα παιχνίδι υπόδειγμα όπου οι δύο ομάδε θα ανταγωνιστούν με τα ίδια όπλα. Δεν θα υπάρχει σε καμία ομάδα η βοήθεια που είχε ο Ολυμπιακός με τον Αστέρα Τρίπολης πέρυσι. Ο κύριος Μαρινάκης είναι και υπόδικος από την επίθεση που είχε κάνει στο διαιτητή στον περσινό τελικό.